Βρυξέλλες μέχρι την Κομωτινή, όλοι οι αγρότες, οι μελισσοκόμοι είναι στους δρόμους, είναι στις πλατείες. Εκτάκτως, κάτω από την πίεση των κινητοποιήσεων, σήμερα συνεδριάζει και το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρώπης. Και ήδη διαρρέουν κάποια μέτρα που θα πάρουν και για τους μελισσοκόμους. Εμείς ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, να σταματήσει αυτό το ρεζίλι των ελληνοποιήσεων παράνομων εισαγόμενων μελών στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο αφορά και την υγεία των καταναλωτών, πρωτίστως όμως αφορά το εισόδημα των μελισσοκόμων. Τόσα χρόνια περάσαν, μία ρύθμιση ζητάμε τόσα χρόνια να γίνει και ένας έλεγχος κατ' εφαρμογή των νόμων, δεν γινόταν τίποτα. Ζητάμε επίσης να υπάρχει μία ανταποδοτικότητα στους μελισσοκόμους σε σχέση με το έργο που επιτελούν οι μέλισσες με την επικονίαση. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι προσφέρουν ακόμα και στο αποτύπωμα άνθρακα που λένε με βάση την πράσινη ατζέντα πια, ότι οι μελισσοκόμοι συμβάλλουν σε αυτό. Κι όμως η μέλισσα είναι απαξιωμένη. Στις καμένες περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης, στις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας, τα μελίσια θα είναι ελάχιστα την καινούργια χρονιά. Ήδη καταραίουν. Αντιλαμβάνεστε ότι η επικονίαση σε αυτές τις περιοχές θα είναι τεράστιο πρόβλημα. Ζητάμε επίσης κάλυψη μέρος του κόστους παραγωγής. Τα πετρέλαια έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Οι μελισσοτροφές και όλα τα εφόδια των μελισσοκόμων έχουν αυξηθεί. Οι τιμές όχι είναι καθυλωμένες, οι τιμές πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Πρόσφατα μια μεγάλη εταιρεία εμπορίας ζήτησε να πάρει μέλι από περιοχή του Βορείου Εύρου με 2,30. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σκροκέδια σε βάρος των μελισσοκόμων αλλά και των ίδιων των καταναλωτών. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα αποφασίσαμε να τα διαδηλώσουμε στις 13 έδρες των περιφερειών. Δεν επιλέξαμε μία κεντρική εκδήλωση, επιλέξαμε 13 περιφερειακές. Γιατί το αγροτικό πρόβλημα είναι κατεξοχήν περιφερειακό στην Ελλάδα και έτσι θέλουμε να το προβάλλουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Αυτός είναι και ο συμβολισμός τον οποίο εμείς παλεύουμε να περάσουμε και στην κοινωνία. Τα προβλήματα του κλάδου μας είναι γνωστά. Εδώ και 6-7 χρόνια τα έχουμε καταθέσει και όλοι οι Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τα γνωρίζει. Αλλά εγώ θα αναφερθώ σε ένα κύριο θέμα που απασχολεί τον κλάδο μας. Είναι τα σιρόπια που εισάγουν οι διάφοροι τυποποιητές από την Κίνα και από διάφορες άλλες τρίτες χώρες σε βαρέλια 300 κιλών και τα νοθεύουν, τα βάζουν μέσα διάφορα όπως γλυκόζες, ζάχαρη και είναι άσπρα σαν το νερό και βάζουν το καραμελόχρωμα για να δώσουν το χρώμα του μελιού που είναι 100% καρκινογόνο. Και αυτό οι καταναλωτές πρέπει να το δουν και να το στιμωρήσουν οι ίδιοι, διότι η πολιτεία δεν μας ακούει εδώ και πολλά χρόνια. Και να μην αγοράζουν 3 και 4 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ αυτό το μείγμα που πουλείται σαν μέλι, που είναι μέσα το ΦΠΑ, το κέρδος του σούπερ μάρκετ, που είναι 30 και 40 ευρώ. Τα 100, το κέρδος του μισάζοντας, τελικά πόσο είναι η αξία αυτή από αυτό το μείγμα. Είναι περίπου στο 1 ευρώ. Ο Έλληνας μελισσοκόμος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτό το μείγμα που πουλείται στην αγορά. Ο καταναλωτής πρέπει να το τιμωρήσει. Το μέλι, το ελληνικό μέλι είναι ο θησαυρός της φύσης. Γι' αυτό οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν από πού αγοράζουν το μέλι τους. Πρέπει ακόμα να πω πως η χρονιά που μας πέρασε ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά με πλημμύρες, με πυρκαγιές, με ανουβρία που είχαν σαν αποτέλεσμα να πνιγούν και να καούν χιλιάδες μελισσοσμήνοι. Και η παραγωγή που βγάλαμε το 2023 ήταν 80-90% μειωμένη από άλλα χρόνια. Καταλαβαίνουμε και τα προβλήματα της πολιτείας, αλλά με οποιοδήποτε τρόπο να μας βοηθήσουν να απαλύνουν κάπως το πρόβλημά μας για να μπορούμε και εμείς να λειτουργήσουμε και να επιβιώσουμε σαν μελισσοκόμοι. Δείτε τη διαφορά φέτος εδώ στην Ελλάδα με τις πυρκαγιές του Εύρου και με την καταστροφή της Θεσσαλίας. Θα δείτε πόσο μειωμένη θα είναι όλη η παραγωγή, η αγροτική παραγωγή και κοντά σε αυτήν και η κτηνοτροφική παραγωγή, δεν θα βρίσκουν τα ζώα να βοσκήσουν.
Ένα αυτό. Εγώ θέλω να επισύρω την προσοχή των καταναλωτών, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, να προστατέψουν τα παιδιά τους, να προστατέψουν τους εαυτούς τους. Αυτά τα μέλια τα οποία παίρνουν δίθεν φτηνά και δίθεν είναι δηλητήρια, κυριολεκτικά δηλητήρια. Προσέξτε λοιπόν όλοι σας και βοηθήστε την ελληνική μελισσοκομεία. Σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Βλέπω πρώτη φορά τον κλάδο όλων εδώ πέρα μαζί. Είναι κάτι που προφανές που έχει γίνει στην περιφέρεια της δικιά μας. Όλοι οι νομοί να συγκεντρωθούμε και να δείξουμε κάποτε τον κλάδο μας που ζούσε χρόνια στο περιθώριο. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θέλω να ευχαριστήσω τον καθένα προσωπικά για τη συμμετοχή του, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουν έρθει από μακρινούς νομούς και το κοστολόγιο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Κάποτε πρέπει η κυβέρνηση να μας ακούσει και να ακούσει τα προβλήματά μας. Πρέπει να παίρνει αποφάσεις και να μας ακούει, να μην παίρνονται αποφάσεις χωρίς διάλογο, χωρίς τον Έλληνα μελισσοκόμο. Η μάστιγα των ελληνοποιήσεων έχει συμπιέσει το εισόδημα, μας έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Κάποτε η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θεσπίσει νόμους και να μπορέσει να στηρίξει την παραγωγή και όχι το εμπόριο. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους εμπόρους. Στηρίζει τους εμπόρους να φέρονται μέλια από την Κίνα, από την Αργεντινή, από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τους οποίους είναι αμφιβόλου ποιότητας. Εμείς καλούμαστε να έχουμε κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα και εμφανίζονται μέλια σε μεγάλες εταιρείες, σε βαρέλια. Καταλαβαίνετε ότι ο Έλληνας μελισσοκόμος αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Πρέπει να θεσπιστούν κάποιοι νόμοι για το καλό του κλάδου μας. Το οποίο χρόνια το παλεύουν οι Έλληνες μελισσοκόμοι, αλλά και χρόνια τους αγνοούν. Αναγνωρίζουν επίσης και το ρόλο της μέλισσας στο οικοσύστημα ως επικονιαστή. Αυτό ο ΙΕ το έχει κάνει εδώ και πολλά χρόνια, καθιερώνοντας την 20η Μαΐου ως Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Είναι πλέον καιρός και οι κυβερνήσεις έμπρακτα να αποδείξουν ότι αναγνωρίζουν. Είναι ο βασικός επικονιαστής. Σε περιοχές που κάηκαν ή πλημμύρισαν, την καινούργια χρονιά θα υπάρχουν ελάχιστοι επικονιαστές. Και αυτές θα είναι οι όσες μέλισσες απομείνουν.